Η Σερβία εξακολουθεί τεχνικά να μην μπορεί να χρησιμοποιήσει τερματικό LNG στην Ελλάδα. Αυτό δήλωσε σήμερα Πέμπτη ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας Serbia Gas, Dusan Bajatovic, σε συνέντευξή του στο πρακτορείο Taniag. Αυτός ο τερματικός σταθμός LNG στην Αλεξανδρούπολη, ας πούμε, είναι υπό προετοιμασία στην Ελλάδα εδώ και πολύ καιρό. Είναι καλό που έχει ξεκινήσει η κατασκευή. Η σύνδεση Ελλάδας-Βουλγαρίας δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, επομένως δεν μπορούμε ακόμη τεχνικά να τη χρησιμοποιήσουμε, είπε ο Μπαγιάτοβιτς. Επίσης πρόσθεσε πως μετά τις 15 Μαΐου θα τεθεί θέμα για νέο συμβόλαιο με την Gazprom. Έχουμε αρκετούς οικονομικούς πόρους και αρκετές εναλλακτικές και πιστεύω ότι το συμβόλαιο με τους Ρώσους θα είναι αρκετά καλό από άποψη τιμής, ώστε η Σερβία να μην ανησυχεί, δήλωσε ο διευθυντής της Serbia Gas, Dusan Bajatovic. Νωρίτερα, η αρχισυντάκτρια της ενεργειακής έκδοσης Energy Balkans, Ελίτσα Πουτνίκοβιτς, σημείωσε ότι η κατασκευή τερματικού σταθμού υγροποιημένου αερίου στην Ελλάδα είναι απαραίτητη ανεξάρτητα από την γεωπολιτική κατάσταση. Στο μεταξύ, η Υπουργός Ορυχείων και Ενέργειας, Ζωράνα Μιχαήλοβιτς, συμμετείχε στη συνάντηση των Υπουργών Ενέργειας Southeast Energy Transition Regional Cooperation for Energy Security, Diversification and Transition στη Σόφια μαζί με τους Υπουργούς Ενέργειας της Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Ελλάδας, Βόρειας Μακεδονίας, Ουκρανίας, Αζερμπαϊτζάν και Τουρκίας. Η Υπουργός Μιχαήλοβιτς δήλωσε σήμερα στη Σόφια ότι η κατασκευή μιας διασύνδεσης φυσικού αερίου με τη Βουλγαρία αποτελεί προτεραιότητα για τη Σερβία, επειδή η ολοκλήρωση του αγωγού θα δώσει την ευκαιρία να προμηθεύεται φυσικό αέριο από τερματικούς σταθμούς LNG στην Ελλάδα ή το Αζερμπαϊτζάν. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.